Την απουσία του κράτους στις κρίσιμες ώρες, τη μεγάλη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, καταγγέλουν ο ένας μετά τον άλλον στις καταθέσεις τους συγγενείς θυμάτων και διασωθέντες στη δίκη που συνεχίζεται και σήμερα. Πάμε στην Έλενα Γαλάρη για να μας πει περισσότερα. Έλενα. Και αυτό που καταθέτουν Μίνα είναι ότι όχι μόνο δεν είχαν ενημέρωση, αλλά και τις ώρες που κηγόντουσαν δεν υπήρχε κάποιος να τους σώσει, να τους καθοδηγήσει, να τους βοηθήσει. Η φωτιά τους έπιασε στον ύπνο, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Άρον-άρον έφυγαν από το σπίτι τους, τρέχοντας, γιατί δεν ήξεραν πού να πάνε. Συγκίνησε πολύ στο ακροατήριο μία γυναίκα, η οποία είχε έρθει από την Ιρλανδία εδώ στην Ελλάδα για να κάνει το καμήλιο ταξίδι της και περιέγραψε στους δικαστές τη στιγμή που έβλεπε τον άντρα της να καίγεται ζωντανός. Είπε λοιπόν. Κρατούσαμε την αναπνοή μας, έκαιγαν τα μάτια μας. Τα πόδια μου καιγόντουσαν. Βρεθήκαμε σε ένα κεντρικό δρόμο. Ήταν σαν να περπατούσαμε στην κόλαση. Μπήκαμε στο πόρτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που περνούσε. Τα μαλλιά μου είχαν πιάσει φωτιά. Ξαφνικά το αυτοκίνητο συγκρούστηκε. Ένα δέντρο έπεσε επάνω μας. Κρατούσα το καπό του αυτοκινήτου, το χέρι μου είχε λιώσει. Με το άλλο χέρι προσπαθούσα να κρατήσω τον Μπράιαν. Τον άφησα και έπεσε μέσα στη φωτιά. Φώναζε. Η τελευταία του κουβέντα ήταν γιατί. Φώναζα το όνομά του τη στιγμή που τον έβλεπα να καίγεται ζωντανός και μετά εξαφανίστηκε. Να σας πω ότι πριν από λίγο άρχισε την κατάθεσή της μία γυναίκα. Τα εγκάβματα που έχει στο πρόσωπο, στην πλάτη, στα χέρια, στα πόδια μαρτυρούν τη φρίκη που έζησε. Εμείς τα θύματα, είπε στους δικαστές, έχουμε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Έλενα Γαλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.